σε ανακαίνιση σε μία από τις πλέον κεντρικές οδικές αρτηρίες με καθημερινούς μεγάλους κυκλοφοριακούς φόρτους προχωρά ο Δήμος Καλαμαριάς. Η οδός Τάκη Οικονομίδη είναι ο δεύτερος μεγάλος δρόμος της Καλαμαριάς, στον οποίο μπήκαν τα συνεργεία του Δήμου για να τον αποκαταστήσουν. Σαν και είναι λίγο δύσκολη και περίεργη καιρή, παρόλα αυτά κάποιοι πρέπει να δουλέψουν. Συνεχίζουμε δηλαδή με αμύωτο ενδιαφέρον και αριθμούς. Και μάλιστα δεν μπορούσαμε να μην εκμεταλλευτούμε αυτή την καλή συγκυρία σε μια κακή κατάσταση που είναι το ολικό lockdown, τουλάχιστον με αραιωμένη κίνηση στα αυτοκίνητα, να αποκλειστεί ένας τόσο κεντρικός δρόμος όπως είναι η Τάκη Οικονομίδη και να δουλευτεί τμηματικά, γιατί είναι και από τους πιο απαιτητικούς δρόμους. Απαιτεί εκτός από το αρχικό φρεζάρισμα που λένε και την επίστρωση κλπ. Θέλει και επιτόπου εξυγιάνσεις. Είναι σχεδόν το ίδιο τεχνικά όσο και μεταμορφώσει ο σύνθετος δρόμος. Οπότε ήταν, ας πούμε, καλή συγκυρία μέσα σε ένα κακό lockdown. Νωρίτερα το καλοκαίρι ανάλογες επεμβάσεις έγιναν σε έναν ακόμη κεντρικό δρόμο, την οδό Θεμιστοκλή Σοφούλη. Όπως τονίζεται από την πλευρά της διοίκησης του Δήμου, η παρέμβαση στην Τάκη Οικονομίδη θα είναι εκτεταμένη, καθώς ο δρόμος θυμίζει σε πολλά σημεία βομβαρδισμένο τοπίο. Ο κυκλοφοριακός φόρτος είναι μεγάλος, ενώ στο δρόμο κινούνται λεωφορεία και άλλα βαριά οχήματα. Έχουμε περίπου διανύσει, είμαστε περίπου στο μισό των ασφαλτοστρώσεων μέχρι τώρα. Άλλοι τόσοι δρόμοι ενδεχομένως θα γίνουν και τις επόμενες μέρες, ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Το οποίο δεν είναι μόνο στο κέντρο της Καλαμαριάς, γιατί είδαμε οι πρώτες ασφαλτοστρώσεις επειδή αφορούσαν το βασικό δίκτυο, ο κόσμος μπερδεύτηκε ότι γίνεται μόνο σε βασικούς οδούς. Επειδή πήραμε τις εγκρίσεις πρώτα το βασικό δίκτυο, τώρα έχουμε και τις εγκρίσεις από το δευτερεύον, οπότε μπαίνουμε και σε γειτονιές. Έχουμε ήδη μπει σε γειτονιές και στενά σε όλες τις περιοχές της Καλαμαριάς. Έχουμε ήδη μπει στην Κηφισιά, μπαίνουμε Κρίνη και συνεχίζουμε. Ο Δήμος υλοποιεί ένα πρόγραμμα αποκατάστασης των φθορών και ασφαλτοστρώσεων σε συνολικά 36 δρόμους της Καλαμαριάς και έχει ήδη ολοκληρώσει τις παρεμβάσεις στους μισούς. Μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι επεμβάσεις σε όλους. Επισημαίνεται ότι με το πέρας των εργασιών στην Τάκη Οικονομίδη ουσιαστικά ολοκληρώνονται οι παρεμβάσεις στο Καραμπουρνάκι και θα πάρουν σειρά οι δρόμοι στο κέντρο και στην Αρετσού.